Στον ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας έκλεισε ο κύκλος της αποτίμησης του εκλογικού αποτελέσματος της 21ης Μαΐου και πλέον ο τοπικός κομματικός μηχανισμός χαράσει τη στρατηγική του εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Χθες βράδυ συνεδρίασε με διευρυμένη σύνθεση η Νομαρχιακή Επιτροπή του κόμματος. Η συνεδρίαση της Νομαρχιακής χαρακτηρίστηκε από 4 λέξεις: σοβαρότητα, σεμνότητα, ετοιμότητα και αγωνιστικότητα. Όλα τα στελέχη της, μπορώ να πω ότι τα στελέχη της Νομαρχιακής Επιτροπής χθες, αλλά και της ευρύτερης εκλογικής επιτροπής που ήταν χθες, όλοι οι υποψήφοι ήταν παρόντες και παρούσες, έτοιμοι να ακούσουμε πρώτα απ' όλα τους ψηφοφόρους μας, αλλά και τους ανθρώπους που δεν μας ψήφισαν. Με σεμνότητα, όπως είπα και πριν, να ακούσουμε τις παραλήψεις μας, αλλά και με αγωνιστικότητα να σταθούμε στο επόμενο διάστημα. Στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Προφανώς θα επικεντρωθεί περισσότερο στο Δήμο Βόλου, όμως δεν θα παραλείψουμε καθόλου τις επαρχίες, καθότι υπάρχουν και τα εκλογικά κέντρα και οι οργανώσεις μας στην επαρχία. Και θα γίνουν στοχευμένες συγκεντρώσεις, οι οποίες δεν θα έχουν το χαρακτήρα των μεγάλων συγκεντρώσεων, τουλάχιστον σε πρώτη φάση και όσον αφορά τον σχεδιασμό της Νομαρχιακής Επιτροπής. Αυτή τη φορά τα κομματικά στελέχη και τα στελέχη του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας θα αναλάβουν ξεχωριστούς τομείς και δεν θα ακολουθηθεί η τακτική των μαζικών εμφανίσεων που επικρίθηκε μετά το οδυνηρό αποτέλεσμα των πρόσφατων εκλογών. Δεν υπάρχει λόγος να πηγαίνουμε τώρα όλοι μαζί και να δείχνουμε τέτοιο. Ο κάθε ένας στον τομέα του, επειδή έχουμε ένα ψηφοδέλτιο, όπως είπα, πάρα πολύ καλό, από διαφορετικούς τομείς της υγείας, της επιχειρηματικότητας, του Δήμου, των μηχανικών, τα ξέρετε, μην τα επαναλάβω. Κάθε ένας στον τομέα του θα προσπαθήσει να αναδεικνύει τα θέματα σε κάθε περιοχή. Η συντονίστρια Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ ρωτήθηκε για τον αντικειμενικό στόχο της τοπικής κομματικής οργάνωσης εν ώψη των επαναληπτικών εκλογών. Επειδή ο νομός Μαγνησίας είναι παραδοσιακά ένας προοδευτικός νομός, δώσει μία όθηση και καταφέρουμε και υπερκεράσουμε το κεντρικό ποσοστό της χώρας, τότε έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε και τη δεύτερη έδρα. Όμως αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένας δύσκολος στόχος, αλλά επαναλαμβάνω, δεν πάμε αυτή τη στιγμή μόνο για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Πάμε γιατί διεκδικούμε την εξουσία και διεκδικούμε να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση. Αν όχι σε έναν μήνα, αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες. Ο στόχος όμως ο ευρύτερος είναι να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση.